απόφαση για τη δέσμευση των έκτακτων εσόδων από τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία της Ρωσίας εξέδωσε το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανοίγοντα το δρόμο για τη μελλοντική χρήση τους με σκοπό την ανικοδόμηση της Ουκρανίας μέσω του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άλλωστε, περίπου 260 δισεκατομμύρια ευρώ σε περιουσιακά στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας της Ρωσίας έχουν ακινητοποιηθεί με τη μορφή τίτλων και μετρητών στις δικαιοδοσίες των εταίρων της G7, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Αυστραλίας με περισσότερα από τα δύο τρίτα αυτών να κινητοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Νέα πειρά κατά τη Δύση εξαπέλυσε στο μεταξύ το Κρεμλίνο, προειδοποιώντα πω εάν κατασχέσουν ρωσικού πόρου αξία εκατοντάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων, θα απαντήσει σκληρά. «Είναι κλοπή. Πρόκειται για σφετερισμό κάποιου πράγματος που δεν σας ανήκει», τόνισε εκπρόσωπος του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό Sputnik. «Με δεδομένο ότι η χώρα μας το έχει χαρακτηρίσει κλοπή, η στάση μας θα είναι αυτή που ταιριάζει απέναντι σε κλέφτες», είπε χαρακτηριστικά η κυρία Ζαχάροβα. Πολύ κοντά στο να πάρει στρατιωτικά το πάνω χέρι στην Ουκρανία βρίσκεται η Ρωσία λόγω του μεγαλύτερου αποθέματος δυνάμεων και υλικής υποστήριξης από χώρες όπως η Βόρεια Κορέα και η Κίνα προειδοποίησε στο μεταξύ η Νορβηγική Υπηρεσία Πληροφοριών παρουσιάζοντας την ετήσια έκθεση αποτίμησης κινδύνων από τις Νορβηγικές Υπηρεσίες Ασφαλείας ο επικεφαλής των στρατιωτικών υπηρεσιών πληροφοριών Νιλ Αντρέα Στένσον, δήλωσε πως το Κίεβο θα έχει ανάγκη σημαντική Στρατιωτική βοήθεια έτσι ώστε να ελπίζει ότι θα ανατρέψει την κατάσταση. Εκτίμησε πω η Ρωσία μπορεί να στρατολογήσει περίπου τριπλάσιο αριθμό στρατιωτών από την Ουκρανία, πω η Μόσχα προσαρμόζεται καλύτερα του αναμενόμενου στι κυρώσει και πω η βιομηχανία μπορεί πλέον να παράγει πυρομαχικά, οχήματα μάχη, μη επανδρομένα αεροσκάφη και πυράβλου που επιτρέπουν στι δυνάμει τη να διατηρούν τι πολεμικέ προσπάθειέ του όλο το χρόνο.